Είναι περίπου το 30%. Άρα 2, 3, 7, 21. Άρα μπορούμε να δούμε 2 και 2 παραγωγούς χωρίς μάλλον 3, θα δούμε 3 παραγωγούς με εργάτες και 4 χωρίς εργάτες. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσέλευσή σας στο Ινστιτούτο. Το θέμα της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης αφορά το ακτινίδιο και επιλέξαμε θέματα φυσιολογίας, θρέψης και φυτοπροστασίας. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους ιδιώτες ή και συνεταιρισμούς για να αναπτύξουμε κάποια άλλα θέματα κάποια άλλη φορά, μπορούμε να μας το πούνε κατηδίαν και να οργανώσουμε κάποια άλλη εκδήλωση. Γιατί σε μία ημερίδα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα θέματα της καλλιέργειας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που έκαναν την τιμή να παραβρίσκονται σήμερα μαζί μας και τις εταιρείες που στη δύσκολη οικονομική συγκυρία προσέφεραν έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση. Παγκόσμια κατάταξη, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίω στην παραγωγή και στην εμπορία των ακτινιδιών, όπως πιθανώς ξέρετε περισσότεροι. Η παραγωγή της φετινής χρονιάς ήταν ιδιαίτερα καλή. Σε ένα σημείο λίγο για να βλέπουμε. Εδώ είναι καλύτερα ίσως. Εμποδίζω. Η παραγωγή της επενδυτικής χρονιάς λοιπόν ήταν καλή και αναμένεται να προσαρμόσει την κατάταξη της χώρας ακόμη πιο ψηλά να πάμε στην τρίτη θέση. Όπως είναι γνωστό, χώρες όπως η Ιταλία και η Νέα Ζηλανδία είναι παγκόσμια δυνάμεις στην χώρα. Ορισμένα στοιχεία για τις χρονιές 2019. Από τις χώρες που κάνουμε εξαγωγές, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σημαντικότερες χώρες όπου εξάγεται το ελληνικό ακτινίδιο είναι οι κοινοτικές όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ολλανδία. Σας αναπτύξω αφορά τη φυσιολογία και τη διαφορετική ανθρώπων θερμών, την καρπόδεση και την άξιση του αργού ακτινιδιάση. Το ακτινίδιο κυκλοφορεί με το διεθνές όνομα Kiwi, το οποίο προέκυψε από το όνομα αυτού του πουλιού της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο βλέπετε το σώμα, μοιάζει με τις τρίχες που έχει πάνω με το ακτινίδιο. Εδώ βλέπουμε το ίδιο. Έχουμε διάφορους γενοτύπους ακτινιδίου παγκοσμίως. Έχουμε ακτινίδιο το οποίο έχει λευκές τρίχες, το νούμερο 16, είναι ακτινίδια ερίεμφθα. Έχουμε το 7, η ακτινίδια τσαϊνέσης. Έχουμε το 4, την τελικιόζα. Άρα λοιπόν θα πρέπει... Γενικά το ακτινίδιο είναι ένα φυτό. Δίκο, έχουμε ανάγκη ύπαρξης αφωτέρων των γενών, το οποίο έχω αναφέρει. Τα θηλυκά άνθη, ενώ είναι μορφολογικά αρμαφρόδιτα, δηλαδή φέρουν υπέρους και στήμονες, έχουν γύρι η οποία δεν είναι ζωτική, δεν μπορεί να κάνει και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σε ποσοστό μεγαλύτερη με υψηλή ένταση ακτινοβολίας σε σχέση με τη χαμηλή. Άρα λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να έχουμε επαρκή ένταση φωτός στο ακτινίδιο. Μέρη της κόμης με άνθηση 2 μήνες μετά την έκπληξη των οφθαλμών, ακολουθεί καρπόδεση, η αύξηση του καρπού, η οποία ακολουθεί λιγνή συγμονιδή καμπύλη, τα μέσα του... Για την εκτίμηση των λιπαντικών αναγκών, έχουμε στα χέρια μας 2 πολύ χρήσιμα εργαλεία, την ανάλυση του εδάφους και την ανάλυση των φύλων. Και όταν μπορεί να γίνει στην εκτίμηση των 2 αναλύσεων, μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Η φυλοδιαγνωστική βασίζεται στις κριτικές συγκεντρώσεις μέσα στο φυτό, κάτω από τις οποίες η αύξηση σημειώνεται.
Η δειγματοληψία φύλων στο ακτινίδιο πραγματοποιείται περί τα μέσα Αυγούστου, όπου λαμβάνουμε 60-80 φύλλα με βίσχο και προσπαθούμε να συλλέξουμε το τρίτο φύλλο μετά το τελευταίο καρπό στην κλιματίδα. Αυτό είναι το καταλληλότερο φύλλο για να μας δείξει, για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τα επίπεδα επάρκειας πάνω στους διάφορους πίνακες. Και η δειγματοληψία. Δηλαδή, σε ηλικία πάνω από 5 ετών, τα φυτάκια με μια μέση παραγωγή 4 τόνους στο στρέμμα. Λοιπόν, τα φυτά προσλαμβάνουν 16,5 κιλά αζότου, 2,2 κιλά πυρούμε. Βλέπουν σε αυτό το πίνακα, είναι ότι η ακτινιδία έχει άμεση ιδιαιτερότητα. Ειδικότερα, έχει μεγάλη ανάγκη σε κάλιο, καθώς είναι το πρώτο στοιχείο πλευράς ποσοτήτων που προσλαμβάνεται. Αυτό θα φημοθούμε προχώρα δέντρα συμβαίνει κυρίως στη Περικοκιά και στη Δαμασκιά. Η ομολογία της ασθένειας. Στο στάδιο αυτό, όταν τα οζεοσπόρια απελευθερώνονται και προσχολούνται αρχικά και μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, γίνεται η αρχική του ενοικίστωση μέσα στα φυτικά κοινότητα. Παράλληλα με την επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, το οποίο έχει να κάνει με την ικανότητα προσβολής του ομίκητα. Εδώ θα έλεγα επευκαιρία της σημερινής ομιλίας να πω ότι τα γονίδια τα οποία κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες, οι οποίες ενέχουν την αναγνώριση των ομικήτων αυτών, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το πρώτο στάδιο άμυνας των φυτών στην φυτόφθορα. Και άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, της αλτενάριας και του στεφίλιου. Η αλτενάρια επίσης είναι η ασθένεια που προκαλείται από τα παθογόνα αίτια που αναφέρεται σε περισσότερο από ένα ή δύο. Η ταυτοποίηση και η διαφοροποίηση των ειδών αυτών είναι... ...ένας καθηγητής, έτσι, ο διαγραφικός θερμάτων είναι μεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο στο βάρος των ακτινιδίων και πόσο σοβαρή είναι η επικονίαση. Πολύ σοβαρό αυτό. Πόσο πιο πολλά σφαίρματα, τόσο μεγαλύτερο βάρος. Το επόμενο θα επιμείνω πολύ σε αυτά. Εκείνο που είπε και ο κύριος καθηγητής είναι ότι θέλει πολύ προσοχή όταν μαζεύουμε τα ακτινίδια. Όταν βγάλει η Διεύθυνση Γεωργίας ότι πρέπει να μαζέψουμε τα ακτινίδια, πρέπει να έχουμε πάνω από 6,2% πρίξη. Όση παραγωγή μαζεύουν ακτινίδια πριν από αυτό το ποσοστό, τα ακτινίδια ποτέ δεν αποκτούν την ποιότητα, ποτέ δεν αποκτούν τις οργανωτικές δεσιτήτες και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ βασικό και δυστυχώς στην αγορά εξάγουμε ακτινίδια που έχουν μαζευτεί με λιγότερο από 6,2% πρίξη και δυσκολούμε την Ελλάδα. Είναι πολύ σοβαρό. Άρα είχε εγκατασταθεί στην περιοχή. Και επειδή γίνανε πολλές εξαπολύσεις από αυτό, σας είπα στην Πρέβεζα, εκεί στην Καβάλα που είναι στη Χρυσούπολη, έτσι, στις Σέρες, στην Πιερία, εγκατεστάθηκε το παρασιτοειδές αυτό. Να μην σας κουράζω, είναι πολύ αποτελεσματική η μέθοδος. Πάρα πολύ αποτελεσματική. Τι? Αν έρθουμε κάποια στιγμή στη θέση τα εγγόνια μας να περιγράφουμε το φρούτο και όχι να το ταΐζουμε, είναι αυτή εδώ η ασθένεια. Είναι η νούμερο ένα ασθένεια στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην ακτινιδιά. Προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Είναι ένα απίστευτο βακτήριο. Επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα στο δροσερό γενιτσόν. Μόνο το Πενάκιο μπορεί να μας πει ότι ένα κρούσμα είναι PSA, είναι βακτήριο. Έτσι. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν έχουμε συμπτώματα έχουμε βακτήριο, αλλά μόνο το Πενάκιο μπορεί να μας πει 100% ότι αυτό που έχουμε είναι βακτήριο. Έχει 5 τύπους, παθότυπους. Ο ένας, ο 2 και ο 3 που είναι. Ο 3 είναι ο πιο επιθετικός. Υπάρχει και στην Ιταλία και στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, λίγα πράγματα για να το γνωρίσουμε. Είναι επιθετικό. Επεκτείνεται με κάθε δυνατό τρόπο. Μεταδίδεται, μάλλον, να το πούμε σωστά. Είναι ταχύτερο δεδομένο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε 2-3 κρούσματα τη μία χρονιά και να έχουμε το 90% την άλλη. Κυρία μου και παλαιότερα που καταστράφηκε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα συμπτώματα. Θα δούμε φωτογραφίες στην πορεία. Άνοιξη. Νούμερο ένα σύμπτωμα. Εγκρίσεις σε τομές, σε έλκη, σε οφθαλμούς, κόκκινου ή κεραμιδί υγρού. Έχει την όψη του ξηρού αίματος.
Είναι άλλο πράγμα πολλές φορές δηλαδή τα κτήματά σε ένα ανοιχτό πορτοκαλί φωσφοριζέ. Να εγκρέει από κάποια πράγματα προηγουμένως σχετικά με την γονιμοποίηση, ότι για να είναι αποτελεσματική πρέπει να αυξήσουμε τους κόκκους γύρις που θα επικονιάσουν το θηλυκό άγχος. Εδώ πέρα όλοι γνωρίζετε ότι το ακτινίδιο, η ακτινιδιά είναι ένα διοικητικό φυτό, επειδή έχει θηλυκό και αρσενικό δέντρο. Το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζει η διοικότητα του φυτού αυτού είναι το γεγονός ότι η ανθοφορία... Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η σχέση αυτή δεν είναι γραμμική. Δηλαδή, άμα διπλασιάσουμε τους κόκκους γύρις, δεν διπλασιάζονται τα γονιμοποιημένα άρια. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με πολύ μεγαλύτερο νούμερο τους κόκκους γύρις που θα επικονιάσουν το θηλυκό άνθος για να πετύχουμε διπλασιασμό των γονιμοποιημένων αερίων, των σπόρων δηλαδή. Εδώ πέρα θα πρέπει να αναφέρω το πολύ σημαντικό ότι και στην προηγούμενη διαφάνεια και εδώ πέρα τα φρούτα τα οποία έχουμε πάρει για το δείγμα μας, από τα οποία προκύπτουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, έχουν πάρθει από το ίδιο δέντρο. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδειγμα καλό, καλής γνωριμοποίησης ακριβώς, το οποίο βλέπουμε ότι το σχήμα είναι επιμική, το μέγεθος είναι μεγάλο και στο εσωτερικό υπάρχει πλειονότητα σπόρων. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα κακής γνωριμοποίησης. Τα φρούτα είναι ανομοιόμορφα, έχουν μικρό πατημένο μέγεθος και υπάρχει... Το χημικό Βορείο Ελλάδος και το σήμα της Βούφουλου το πήρε στην εμπορική εταιρεία, την Ελαγρολή, η οποία εμπορεύεται τα λιπάσματα που παράγει η βιομηχανία. Έτσι εντάχει θα πω ότι παράγει λιπάσματα απλά αζωτούχα, αζωτούχα με θείο, λιπάσματα σύνθετα αζότου φωσφόρου, λιπάσματα σύνθετα αζότου φωσφόρου καλύου, NPK και σταθεροποιημένα λιπάσματα για τα οποία θα μιλήσουμε όλων των κατηγοριών. Η ρήσιά του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών σε ασθένειες και σε περιβαλλοντικά στρες, καθώς καθυστερεί την άνθηση, μειώνει την καρπόθεση, οψιμίζει την παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα η ορθολογική διαχείριση του αζότου για να μην είναι ούτε πολύ ούτε λίγο, γιατί είναι ένα ευκίνητο στοιχείο που υπάρχει σε αρκετή μεγάλη ποσότητα, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον κύκλο ουσιαστικά του αζότου, έτσι. Έχουμε τρεις μορφές αζότου, την ουρία, το αμμονιακό άστρο και το νητρικό. Όταν έχουμε ουρία στο έδαφος, υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο τρώει την ιουριάση, που τρώει το άστρο και το μετατρέπει σε αμμονιακή μορφή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει, μπορεί σε τρεις μέρες να χάσουμε το 50% της ουρίας, για παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε το εδαφικό διάλειμμα με την νητρική εφαρμογή και εδώ με το αμμονιακό άζωτο. Λοιπόν, όταν εφαρμόζουμε την αμμονιακή, το pH μακριά από τη ρίσα είναι 6,5-6,6. Λόγω της αλκαλικής αντίδρασης που είπαμε πριν, στη ριζόσφαιρα γίνεται 7,4. Έχει μεγάλη πληκτικότητα σε χαλκό, είναι 75% σε μεταλλικό χαλκό, είναι κόκκινο χρώματος. Ξέρετε λίγο πολύ όλοι, όπως είπαμε για έλεγχο βακτηριώσεων σε χειμερινές εφαρμογές. Προσωπικότητα. Το άμυλο X είναι ένα μεγιτοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς. Έχει προληπτική δράση, όπως αναφέρθηκε και από προηγούμενους μιλητές, σε σκευάσματα με βάση τους φακύλους που προορίζονται για προληπτικές εφαρμογές. Περιέχει το βάκυλο βάσιμο αμυλοολιγλιοφάσινς. Η μορφή που τυποποιείται είναι βρέξιμη κόκκινη. Είναι ένα καινούριο προϊόν που συμβαίνει φέτος στον κατάλογο μας. Τα δραστικά τα οποία στην ουσία είναι εθέρια έλαια, στην ομάδα του τερπενίου, τα οποία εμφανίζουν ισχυρή μυκτοκτόνο δράση. Οι δραστικές ουσίες δρούν στη δράση των σπορίων, στη δίσκη της μυκηλιακής αφής μέσα στο κεντρικό ιστόλα και στην άπληξη των μυκηλιακών υφών. Αυτό το κάνει να έχει και προληπτική δράση λόγω της
που βασίζει την παρεμπόδιση των σπορίων στο πρώτο στάδιο, αλλά και θεραπευτική δράση που εμποδίζει την παραπέρα ανάπτυξη των νηπιακών υφών. Καλησπέρα σας λοιπόν και από μένα. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα για να ακούσετε αυτά που έχουμε να σας πούμε. Είναι μια ώρα δύσκολη και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θα μιλήσουμε για δύο προϊόντα της εταιρείας Κελαφάρ. Το πρώτο είναι το νηματοδοτόπινο νεμαθωρίν, το οποίο το ανέφερε και ο κύριος Ιωαννίδης προλίγου στην ομιλία του, και τη φυτορυθμιστική ουσία Σιτοφέξ. Θα ξεκινήσουμε με το νεμαθωρίν. Πηγαίνουμε στη χαμηλή δοσολογία, αν έχουμε μεγάλες προβολές, πηγαίνουμε στο 1 λίτρο το στρέμμα. Η εφαρμογή λέμε ότι πρέπει να γίνει μέχρι τον πρώτο άνθος, δηλαδή μέχρι πριν από την έναρξη της ανθοφορίας. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό για να εφαρμοστεί. Εφαρμόζεται με το ήδη υπάρχον σύστημα στάδιο ενάρνηση που έχουμε στο κοράκι μας. Ποτίζουμε καλά το κοράκι μας στην αρχή και στη συνέχεια προσθέτουμε ποσότητα από τον νεμαθωρίν που χρειάζεται από μισό, όπως είπαμε, σε ένα λίτρο το στρέμμα. Αφού δεχόμαστε να πάρω τη θερμοκρασία. Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι οι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας έχουν και διαφορετική συσφόρηση του θύχου που πολιτίστηκε. Είτε έχουν περίοδες της θύχου που το μοντέλο τα εκλέμε για τρεις διαφορετικές χρονιές, είτε η συσφόρηση του θύχου που πολιτίστηκε με τις χώρες του θύχου από τις θερμοκρασίες δηλαδή που μας ενδιαφέρουν είναι από 0 έως 7,2 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε ότι οι διαφορετικές περιοχές έχουν σημαντικές διαφορές στις χώρες του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ΝΑΟΤΟ, που είναι η μετρήση εδώ πέρα στο Μετεωρολογικό Σταθμό του Ινστιτούτου, οι μερίδες της ΣΥΡΙΖΑ ήταν από 80 έως 90, τρία χρόνια που μετρήθηκαν, ενώ αντίστοιχα οι περιοχές της ΣΥΡΙΖΑ ήταν από 950 έως 1250. Στην περιοχή μας, το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τα τελευταία χρόνια επαρκεί και διάσταση του λιθάρου. Η κίτρινη ποικιλία σωρέλη, που είναι και αρκετά πρόημη, διαστάθηκε ο λίθαρμός της πολύ νωρίτερα, χρειάστηκε μόλις 35 μερίδες ψήφους ή αλλιώς 446 ώρες από 0 έως 7,2 βαθμούς